Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο The Upgrades. Είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, σήμερα θα είναι το βίντεο Do It Yourself 2. Και τι θα κάνουμε, πάλι θα είναι κάτι στο εσωτερικό. Την προηγούμενη φορά, όπως είχατε δει, είχαμε φτιάξει αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά το. Είχαμε βάλει καινούργια φούσκα, όπως λέγεται αυτή, ουσιαστικά κυβωτίου από πάνω. Και σήμερα, τι έχω πάρει. Έχω πάρει, ουσιαστικά, είχα ξαναπάρει, αλλά είχα κάνει λάθος. Έχω πάρει μια θύρα για να βγει από το ηχοσύστημα AUX, έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει, να συνδέεται το κινητό και να μπορείς να βάζεις από εκεί τραγούδια, ό,τι θες. Αυτό το μεταξύ που είδα ότι άμα θες πλέον υπάρχουν και adapters, οι οποίες εκεί σε εκείνο το σημείο που μπαίνει το AUX μπορεί να βάλεις και Bluetooth, οπότε θα έχουμε κάτι καλύτερο. Θα το κοιτάξουμε πως το βάλω την επόμενη φορά. Το θέμα ουσιαστικά τώρα είναι ότι θα πρέπει για να μπορείς να μπει αυτό, επειδή έχει ένα adapter πίσω, θα πρέπει να βγει η μαμά πηγή έξω, να δούμε λίγο πως βγαίνει, έχω κοιτάξει λίγο, να σας δείξω πως βγαίνει και πως μπαίνει ουσιαστικά ο αντάπτορας, και θα σας έχω και κάτω link για τον adapter άμα θέλει κάποιος να το πάρει, αν θέλει να κρατήσει το μαμά ηχοσύστημα. Και θα μου πεις γιατί δεν το αλλάζεις και δεν βάζεις μια οθόνη. Έχω σκοπό να βάλω οθόνη κάποια στιγμή, απλά αυτή τη στιγμή προτιμώ, δηλαδή αυτό έκανε νομίζω 2,5-3 ευρώ, δηλαδή είναι πολύ φθηνό. Οπότε ας το έχω έτσι να δω λίγο πως θα με βολέψει και από εκεί και πέρα μετά κάποια στιγμή θα μπει και η οθόνη. Οπότε φύγαμε. Λοιπόν, αρχικά από ό,τι βλέπω έχει αυτά εδώ τα δύο βιδάκια. Ένα που είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν χρειαστεί, λογικά θα μπορεί να χρειαστεί και αυτό που κάτω. Θα δείξει. Οπότε σίγουρα βγάζω. Είναι ένα από εδώ και ένα ουσιαστικά έχει από την άλλη. Ποιο είναι εδώ. Οπότε βγάζω αυτά τα δύο πρώτα. Τα δύο βιδάκια βγήκαν, οπότε να δούμε, κάνει κάποια κίνηση. Βγήκε, κάτι έφυγε. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει κάποια βίδα εκεί πίσω που έγραφαν. Τώρα λογικά θα πρέπει να βάλουμε λίγο το κυβότιο προς τα πίσω, για να έχουμε πρόσβαση να βγει λίγο προς τα έξω, και τώρα πρέπει να βγάλουμε τη φύσα. Η φύσα από ό,τι βλέπω είναι υπερβολικά τσίτα. Είναι δηλαδή, δεν μας δίνει χέρι. Και είναι από, είναι από αυτή την πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, από αυτή. Τώρα πρέπει να τη βγάλουμε με κάποιο τρόπο. Να δω, να βάλουμε χέρι από εδώ. Βγαίνει πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τη βγάλουμε, γιατί από ό,τι βλέπω ήδη έχω πρόσβαση στον αντάπτορα. Δηλαδή ουσιαστικά ο αντάπτορας που θέλουμε εμείς είναι εδώ από αυτή την πλευρά. Οπότε θα δοκιμάσω να το βάλω έτσι χωρίς να βγάλω τη φύσα την κεντρική και να σας δείξω λίγο τον αντάπτορα, ο οποίος είναι αυτός εδώ, και πρέπει να δω και από πού θα βγει. Δηλαδή είναι έτσι από πίσω, αυτό μπαίνει στην πηγή τη μαμά και βγαίνει σε κλασικό jack που είναι αυτό εδώ. Οπότε πάμε να δούμε μήπως το βάλω, γιατί είναι από αυτή την πλευρά εδώ πίσω. Λοιπόν, δείτε λίγο που είναι ο αντάπτορας. Λοιπόν, ο αντάπτορας μπαίνει εδώ πέρα πίσω, όπως βλέπετε εδώ, για να το μπορώ να σας φέρω πιο κοντά. Λοιπόν, ο αντάπτορας μπαίνει εδώ, οπότε εκεί πίσω βλέπετε, εκεί είναι η φύσα, εδώ είναι ο αντάπτορας αυτός που θέλουμε, οπότε μπαίνει εδώ πέρα και δεν χρειάζεται καν να βγει ολόκληρη πηγή. Το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι πρέπει
να περάσουμε κάπου το jack. Να δω λογικά από εδώ κάτω αριστερά, από εδώ θα μπορεί να βγει, οπότε θα το δοκιμάσουμε έτσι. Για πάμε να το δοκιμάσουμε. Οπότε βγαίνει εδώ και να έρθει εδώ και να βγαίνει κάπως έτσι, έτσι ώστε πάω να βάζω το κινητό και να το βάλω εδώ. Άμα θέλω το τραβάω γιατί έχει περιθώριο, και άμα θέλει να μπει πιο μέσα μπορώ να το βάζω, κάπως έτσι, οπότε δεν θα ενοχλεί και εδώ, δηλαδή εδώ δεν φαίνεται καν. Να το κάνουμε κάπως έτσι. Τώρα, έτσι που είναι η χώρη του MX5, δεν ξέρω, δεν έχει και πολλές επιλογές το πώς να το βάλεις. Πάμε μία αρχικά να δούμε αν δουλεύει, γιατί αυτό δεν το δοκίμασα. Οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, επειδή το κινητό το δικό μου δεν έχει jack, έχει αυτό, τον adapter ουσιαστικά από Type-C σε jack. Και να το βάλουμε κιόλας. Οπότε το έχουν συνδέσει εδώ. Για να δούμε. Έχει εδώ δηλαδή την επιλογή αυτή που λέει media, που κανονικά πρέπει να διαβάζει από εκεί. Για να δούμε. Τι τεχνολογία είναι αυτή. Λοιπόν. Λοιπόν, το media, να ξέρετε, πριν δεν πάταγε. Δηλαδή τώρα, μα δείτε, αν πατήσει τώρα FM, πάει FM. Το media, ό,τι μέχρι, το FM. Μάλλον έβγαλα την κεραία, παιδιά. Τέλεια. Οπότε πρέπει να βάλω την κεραία. Λοιπόν, πάμε στο media, οπότε θα το δω και αυτό. Και για να μην παίζει. Παίζει. Λοιπόν, λίγα το βάζεις τέρμα από εδώ. Α, το κινητό μου φάσισε να βγει και να πάει στο Google. Μια χαρά παίζει. Οπότε δουλεύει κανονικά, μια χαρά. Τώρα το μόνο που είναι, είναι να ξαναβάλω την κεραία, γιατί τη χάσαμε. Οπότε πάνε το ξαναβάλω. Οπ. Τώρα συνειδητοποίησα ουσιαστικά ότι δεν έχω κάνει καθόλου κλείσιμο στο βίντεο και να σας πω και λίγο περιληπτικά τι κάναμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, από ό,τι είδατε, για να μπορέσεις να βάλεις aux πίσω στο MX5 χρειάζεσαι το καλώδιο αυτό και το ηχοσύστημα ουσιαστικά βγάζει τα δύο αυτάκια που έχει πλάγια κάτω η κονσόλα. Αν βγουν αυτά τα δύο και βγάλεις τις δύο τις βίδες, βγαίνει. Είδα σε ένα άλλο βιντεάκι εγώ ότι σε κάποια, αν τυχόν δεν έχει ξαναβγεί ποτέ και είναι από τη μάνα του έτσι, έχει και μια βιδούλα η οποία για να μπορέσει να βγει πρέπει να βγάλεις από το τιμόνι από κάτω το πλαστικό και έχει ένα για δεκαράκι λέει μέσα. Εμένα π.χ. δεν το είχε, δεν ξέρω αν είναι αυτό που έπεσε από μένα κάτι, άμα δείτε στην αρχή του βίντεο κάτι έπεσε, μήπως είναι αυτό το οποίο και καλά ήταν το εργαλείο που πήγαν να βγάλουν την πρώτη φορά, μήπως είχε βάλει οθόνη ο προηγούμενος, δεν ξέρω. Οπότε βγάζει τα αυτάκια, αυτά τα δύο αυτάκια δηλαδή από πλάγια, ξεβιδώνει τις βίδες και το τραβάς προς τα έξω, βγαίνει. Τώρα, η φύσα ήταν πολύ κολλητά πίσω από ό,τι είδα, γιατί είχε ένα σαν κλειψάκι πίσω, το οποίο κανονικά το κλειψάκι αυτό πρέπει να το βγάλεις για να μπορείς να ελευθερωθεί πιο εύκολα η φύσα. Η κεραία τελικά εντάξει την έφτιαξα, είχε βγει από πίσω, γιατί και αυτή ήταν τσίτα, την έβαλα και αυτή μια χαρά. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, δηλαδή ούτε ένα δεκαλεπτάκι είναι πάνω κάτω και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, δεν είναι σχέση με τις τεχνολογίες καινούριες που υπάρχουν σε όλα τα αυτοκίνητα ή στις οθόνες. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον μπορεί να συνδέσει το κινητό σου και να ακούσει κάποια τραγούδια από εκεί σε σχέση με το απλό CD που έχει αυτοκίνητο και το ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι αξίζει full. Νομίζω ότι ο adapter έκανε γύρω στα 3 ευρώ. Οπότε. Πραγματικά δεν θα πρέπει να το έχει κανείς χωρίς αυτόν τον adapter. Οπότε αυτά. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι το The Upgrade για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας.